Τραγωδία στην άσφαλτο. 28χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 27χρονη κοπέλα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στον ΒΟΑΚ, λίγα μέτρα από τον κόμβο Καστελίου. Εδώ αλκοόλ, όλα αυτά, όλα στο πρόγραμμα είναι αυτά. Δυστυχώς έχει παραγίνει το κακό σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο εδώ. Συμβάντα να πούμε, τα οποία το Ελένες άμα τα βλέπεις και τα ακούς. Δεν προσγειώνεται ο κόσμος. Ειδικά οι νεαροί είναι πάρα πολύ. Χάθηκε γιατί αφενός οι δρόμοι δεν είναι καλοί, το πρώτο, και δεύτερο τρέχουν οι νεαροί. Τι να σας πω, κάθε μέρα ακούμε τροχαία δυστυχήματα και εκτός τούτου και άλλα που δεν προλαβαίνουν να πάνε τα ασθενοφόρα. Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Στη Χερσόνησο πάρα πολλά. Εμείς μένουμε όλο το καλοκαίρι εδώ είμαστε και έχω αγανακτήσει να πηγαίνω σε κηδείες γνωστών ανθρώπων. Τι είναι αυτό το πράγμα. Από τροχαία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για τον 28χρονο οδηγό της μηχανής, ενώ η οδηγός του Γιωταχή τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο αυτό είναι το οδικό δίκτυο. Είναι απορριωμένο και κανείς δεν ενδιαφέρεται πολιτικός απανέκαθε γι' αυτό. Γιατί η εθνική οδό είναι αυτή, υπάρχει εθνική οδό. Αυτή είναι και η κριτική, γιατί αγαπάμε λίγο το πιωτό τυρακί και τα γλένδια αυτά, οι γάμοι που γίνονταν εξαίρεστα με πιωτά και τα λοιπά. Και αυτά είναι αίτιο αυτής της συμφοράσας και της κατάστασης. Τα ακούσαμε, δυστυχώς, ζωή σε άλλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος οδηγός, ο οποίος φορούσε κράνος, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ και συγκρούστηκε με τοπικά με το Γιωταχή που οδηγούσε μια 27χρονη που κινούνταν προς τα Λίδα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Πολύ αλκοόλ. Τίποτα άλλο. Και τρέχουν πολύ. Πολύ αλκοόλ. Τίποτα άλλο. Από ό,τι μας πει η κυρία ότι σχεδόν καθημερινά τα τροχαία λέγω. Δυστυχώς. Είναι τόσο πολύ η κίνηση που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε κάθε να βάλεις ένα χωροφύλακα δεν κάνεις τίποτα. Κάτοικοι της περιοχής είναι συγκλονισμένοι από τη νέα τραγωδία. Παράλληλα καυτηριάζουν τα συχνά τροχαία ατυχήματα και στην καρδιά της τουριστικής περιοχής λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και της κατανάλωσης αλκοόλ. Ναι, αυτό ισχύει είτε με γουρούνες ή με το οτιδήποτε άλλο.